Ακούσαμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ που κινδυνολογεί, ακούσαμε το ΚΙΝΑΛ που κινδυνολογεί. Επιμένω να ακούσουμε και το ΚΚΕ για τα εργασιακά αλλά και για το ζήτημα της ΕΙΔΑΠ που στο διάλειμμα μας είπατε ότι συναντηθήκατε σήμερα με τους εργαζόμενους της ΕΙΔΑΠ. Βεβαίως. Τι έγινε εκεί. Σήμερα το πρωί έγινε περιοδία. Ο Κώστας ο Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής, βρέθηκε στην ΕΙΔΑΠ, περιόδευσε στο κατάστημα του Περισσού. Τα είπε σωστά ο κύριος Αλεξανδράκης. Έτσι είναι, κατά την άποψή μας. Άρα βγαίνει προς ιδιωτικοποίηση. Βγαίνει στο σφυρί το δίκτυο. Το δίκτυο το οποίο να υπογραμμίσουμε εδώ ότι είναι κατασκευασμένο με χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι υποδομές δηλαδή τις οποίες τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Όπως ακριβώς αντίστοιχα και οι υποδομές της ΔΕΗ που τώρα είτε βγαίνουν στο σφυρί, είτε κλείνουν και μένουν αναξιοποιητές, οδηγώντας τη χώρα και σε μεγάλο πρόβλημα ενεργειακής εξάρτησης. Και επίσης είναι και ένα δεύτερο ζήτημα. Ανεξάρτητα με όλα αυτά που ακούσαμε πριν να λέει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο πάνελ, τη στιγμή που στην ΕΙΔΑΠ ήδη υπάρχουν εκατοντάδες εργολαβικοί υπάλληλοι, εκατοντάδες, στους οποίους δεν υπάρχει εξασφαλισμένο το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στα εργασιακά δικαιώματα κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία της απελευθέρωσης, όπως είδαμε και στην ενέργεια τα προηγούμενα χρόνια που προχώρησε, χτύπησε και τα δικαιώματα των μόνιμων ή σταθερών εργαζόμενων και τους πέταξε έξω. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που δίνει η κυβέρνηση σήμερα ότι δεν θα ανέβει κτλ. Να θυμίσω ότι και ο υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, πέρσι το καλοκαίρι για τη ΔΕΗ έλεγε δεν πρόκειται να δούμε αλλαγές στις τιμολογήσεις κτλ. Επίσης υπάρχει και το παράδειγμα που λέει δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό και τα λοιπά. Υπάρχει και το παράδειγμα στους σταγιάτες στο Βόλο, όπου εκεί πήγαν ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αξιοποιούν την πηγή που πίνει όλο το χωριό νερό και την δεσμεύσανε με απόφαση στα πλαίσια αυτά για την εμφιάλωση. Βεβαίως εκεί αντέδρασε ο λαός μαζικά και καλά έκανε και ανέτρεψε επί της ουσίας αυτή την απόφαση. Άρα λοιπόν τόσο αξίζει και η κυβερνητική προπαγάνδα, αν θέλετε. Εμείς λέμε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό. Δεν γίνεται. Το νερό, το ρεύμα πρέπει να καθορίζονται, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σαν τέτοια. Και καλούμε τον ελληνικό λαό να μην αφήσει να περάσουν αυτές οι πάρα πολύ επικίνδυνες και αρνητικές εξελίξεις. Τώρα, ερχόμενος στο επόμενο ζήτημα το οποίο συζητάμε σε σχέση με αυτό το κομμάτι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Το ζήτημα, γιατί εδώ γίνεται μια αντιπαράθεση. Το αύριο της οικονομίας και του κόσμου της εργασίας, δηλαδή. Γίνεται μια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΚΙΝΑΛ, εν πάση περιπτώσει για το αν θα είναι μπροστοβαρές ή οπισθοβαρές, πότε θα έρθει, πόσο θα είναι. Το ζήτημα για μας δεν είναι το ύψος των κονδυλίων. Το ζήτημα για μας πρώτον είναι σε ποιους απευθύνονται τα κονδύλια αυτά. Να μην απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ λέω πως όχι. Τα νούμερα αυτό λένε. Και εμείς αυτό λέμε. Ότι μιλάνε για τον τουρισμό, μιλάνε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλάνε για την πράσινη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, η οποία δίνει τα δάνεια και τις επιδοτήσεις. Δεν αλλάζει τα βασικά πράγματα που έχει θέσει σε προτεραιότητα. Και ποιους επιδοτεί. Επιδοτεί μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους τομείς. Ταυτόχρονα. Το δεύτερο είναι, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Γιατί είναι λες και ξαφνικά άνοιξε κάποιο μπαούλο το οποίο ήταν ξεχασμένο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βγαίνουν ευρώ με το τσουβάλι. Δεν είναι έτσι. Και εδώ χρειάζεται να απαντήσουν όλοι. Δεν μπορεί να άλλαξει η γραμμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος που μας γονάτισε με τα μνημόνια. Κυρία Γιαμαλή, το θέμα δεν είναι αν σε γονάτισε ή όχι. Το θέμα είναι ότι ποιοι είναι ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε που το έχουν κάνει σημαία τους και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι φορολογούμενοι πολίτες όλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα επιδοτήσει στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι χρήματα που βγαίνουν από τις δικές μας τσέπες. Και ταυτόχρονα, γιατί εντάξει, ακούσαμε εδώ ότι η οικονομία έμεινε όρθια, η αγορά έμεινε όρθια. Πώς έμεινε όρθια η αγορά? Έμεινε όρθια η αγορά με 150.000 απολύσεις που έχουν ήδη γίνει και για τις οποίες δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Έμεινε όρθια τη στιγμή που όλες οι θέσεις εργασίας οι νέες, οι οποίες θα δημιουργηθούν 6 στις 10 θα είναι ελαστικής απασχόλησης. Υπάρχει πρόβλημα με τις επιχειρήσεις καταρχήν. Έμεινε όρθια ακριβώς που ένα στα τρία μαγαζιά το οποίο έκλεισε πριν την πανδημία δεν ξανά άνοιξε μετά. Μάλιστα. Έμεινε όρθια όταν έχεις 17 δισεκατομμύρια προστιθέμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και υποχρεώσεις από τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι σήμερα κινητοποιήθηκαν και ζητάνε αυτά τα πράγματα. Όχι να τους κάνουν δόσεις. Να απαλληφθούν τα χρέη,
να μην τα πληρώσουν, να ξαναδούν μια σειρά από τέτοιες στηρίξεις, το ΦΠΑ, την απόδοση φόρου. Και να καταλήξω στο εξής. Είναι αυτό ζήτημα νεοφιλελευθερισμού ή σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου? Ας δούμε τι κάνουν. Καταρχάς, νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι αρκετά νεοφιλελεύθερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, ο οποίος εφάρμοσε τα μνημόνια τα προηγούμενα χρόνια, λέει τώρα. Τι κάνουν οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι κάνουν? Δείτε στην Πορτογαλία, ας πούμε. Δεν είμαστε και μόνοι μας στην Πορτογαλία. Λέω, δεν έχει σημασία. Στην Ισπανία δεν υπάρχει το ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα, θα σας πω το οποίο φτάνει το 1.100 ευρώ. Επεκτείνεται το σχέδιο του καθεστώτος προσωρινών απολύσεων. Θα φτάσει 800.000 θέσεις εργασίας στην Πορτογαλία. Στην Ισπανία, αυτό που λέτε, η Ισπανία θα πάρει 170 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ανάκαμψης. Ξέρετε πόσα δαπανεί για τους εργαζομένους? Λιγότερο από 3 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το κόστος. Και εδώ θα δαπανηθεί, αλλά το θέμα είναι, θα είναι όπως είναι το ίδιο πράγμα. Όπως σου λέει το πρόγραμμα συνεργασία, θα κόψω εγώ το μισθό μου κατά 50%, το 25% θα το χάσω και το υπόλοιπο 25% θα το δώσω στον διπλανό να το πληρώνω. Λοιπόν, έτσι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο λαός μας πρέπει σε αυτή τη φάση να συνεχίσει να κινητοποιείται μαζικά δυναμικά όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα. Κινητοποιείται ο λαός μας. Ο λαός μας κινητοποιήθηκε, κυρία Γιάμαλη. Πότε? Και την Πρωτομαγιά και με τις παρεμβάσεις που έγιναν από τους υγειονομικούς και με τις παρεμβάσεις που έγιναν από τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ μέσα στην πανδημία, με όλα τα μέσα προστασίας. Mm-hmm. Και αυτές τις μέρες και οι καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν από αυτούς που δεν πήραν καν το 800, και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εκπαιδευτικοί, και για λόγους του νομοσχεδίου της παιδείας, το οποίο βρίσκεται σε συζήτηση κτλ. Είναι προκλητικό. Είναι πραγματικά προκλητικό να κάνει να εμνεί η κυβέρνηση σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ τους υγειονομικούς, γιατί ανταπεξήλθαμε σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση της πανδημίας, όταν πριν από 7 χρόνια τους απέλυε και τους έλεγε ότι είστε χαραποπαίδες και πληρώνετε προσωπικό. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, για μάλλη μπορώ να έχω το λόγο. Ένα λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Γιατί δεν σας βλέπω, είναι δυσχερής η επικοινωνία. Το καταλαβαίνω. Αν έχετε καλοσύνη, οι άλλοι καλοσμένοι. Μια χαρά όμως. Ο λαός μας δεν πρέπει να πληρώσει ξανά την κρίση, πλήρωσε την προηγούμενη. Πρέπει να διεκδικήσει καμία απόλυση, καμία μείωση μισθού, πραγματικά να διεκδικήσει τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχει το 2020.